Εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας δηλώσω ότι τα καθημερινά που απασχολούνται στη δημότης μας είμαστε σε θέση να τα καλύπτουμε. Τώρα, εάν η κατάσταση επιδεινωθεί ραγδαία, τότε κανείς δεν μπορεί να υποσχεθεί τίποτε. Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπαδημήτρης Νότας απαντά σε ερώτηση της τηλεόρασης Επιλογές αναφορικά με την οικονομική κατάσταση στο Δήμο του. Ωστόσο, ο Δημήτρης Νότας ξεκαθάρισε πως η κατάσταση είναι οριακή. Πιστεύω όμως ότι είμαστε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο που μπορεί να βρεθεί η ελληνική κοινωνία και από εδώ και πέρα, μαζί με την ανάσταση του κυρίου, πιστεύω ότι θα έρθει και η ανάσταση όλης της ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους αλλά και τους προμηθευτές πως σε ενδεχόμενο παύσης χρηματοδοτήσεων, ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά θα συνεχίσει να τους πληρώνει κανονικά για αρκετούς μήνες. Εμείς θέλω να διαβεβαιώσω τους πάντες και πρώτα τους εργαζόμενους και προμηθευτές του Δήμου μας ότι έστω και αν σταματήσει χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος αλλά και από τους συνδημότες μας, για πολλούς και αρκετούς μήνες είμαστε σε θέση να λειτουργούμε ως Δήμος. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό σημείο και αυτό δεν λέω πως θα χρειαστεί να αποδειχθεί. Εύχομαι να μην χρειαστεί, αλλά αν χρειαστεί είμαστε εδώ για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες των συνδημοτών μας. Τέλος, ο Δημήτρης Νότας αναφέρθηκε και στα χρήματα που έχουν να λαμβάνουν από το κράτος, ποσό που αγγίζει για το 2015 τα 168.000 ευρώ. Μόνο για το 2015 μας χρωστά η ελληνική πολιτεία 168.000 ευρώ που μας είχε υποσχεθεί ότι θα μας δώσει. Αυτό είναι για τις 31/12/2015, 168.000 ευρώ. Από το νέο έτος έρχεται κανονικά η χρηματοδότηση, εκτός της χρηματοδότησης της ΣΑΤΑ που έχει να κάνει με τα έργα. Αυτή την περιμένουμε ακόμη. Η ΣΑΤΑ είναι μειωμένη, έτσι. Η ΣΑΤΑ είναι σίγουρα μειωμένη, είναι μόνο 210.000 ευρώ για όλο τον χρόνο, για όλο το Δήμο. Για όλο τον χρόνο, για όλο το Δήμο. Μόνο για συντήρηση και λειτουργία των έργων μας, για τίποτα άλλο.